Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα πάνω από το σχεδόν άδειο Ολυμπιακό στάδιο του Τόκιο φωτίζουν τον ουρανό και σηματοδοτούν τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε, παρέδωσε την Ολυμπιακή σημαία στον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, και εκείνος με τη σειρά του στη δήμαρχο του Παρισιού, Άν Ινταλγκό, με μουσική υπόκρουση τη Μασαλιώτιδα, καθώς το Παρίσι θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Την ελληνική σημαία έφερε στο στάδιο ο αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο Γιάννης Φουντούλης. Ο Τόμας Μπαχ μίλησε για τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει και χαρακτήρισε τη διοργάνωση του Τόκιο Ολυμπιακούς Αγώνες της Ελπίδας, της Αλληλεγγύης και της Ειρήνης. Καθώς η Ολυμπιακή φλόγα στην Ιαπωνική πρωτεύουσα έσβηνε, στο Παρίσι ξεκινούσαν οι εορτασμοί. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε κοντά στον πύργο του Άιφελ, κρατώντας σημαίες της Γαλλίας σε μια εκδήλωση με τιμόμενα πρόσωπα τους Ολυμπιονίκες της χώρας.